Καμία κατάργηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και οργανικών θέσεων στα όρια του νομού Ιωαννίνων δεν σημειώθηκε κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, ήταν η σαφής απάντηση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Υπήρου Νίκου Πετρόπουλου στα όσα υποστήριξε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών του νομού, Λεωνίδας Ευθυμίου. Ο κύριος Ευθυμίου είχε υποστηρίξει πως τα τελευταία 3 χρόνια 30 με 35 οργανικές θέσεις είχαν καταργηθεί και σχολεία είχαν υποβαθμιστεί, κυρίως στην περιφέρεια του νομού Ιωαννίνων, καταγγέλλοντας τον κύριο Πετρόπουλο για αυτήν την κατάσταση που πλήττει την ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τον κύριο Πετρόπουλο, τα όσα υποστήριξε ο πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών είναι ψευδή, αφού καμία οργανική θέση δεν καταργήθηκε την τρέχουσα σχολική χρονιά. Αντιθέτως, πραγματοποιήθηκαν προαγωγές σε πολλές σχολικές μονάδες. Ο κύριος Πετρόπουλος αναγνώρισε πως 7 νηπιαγωγεία του νομού και συγκεκριμένα τα νηπιαγωγεία Καλεντζίου, Κοπάνης, Μουζακέων, Παπίγκου, Χριστών, Χαροκοπίου και Μαζίου θα κλείσουν, αφού οι συγκεκριμένες σχολικές μονάδες βρίσκονται εδώ και 5 χρόνια σε αναστολή εξαιτίας της έλλειψης μαθητών. Παράλληλα όμως υπογράμμισε πως αυτό σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υποβαθμίζει την προαγωγή πολλών σχολικών μονάδων στα όρια του νομού και την ίδρυση νέων, όπως για παράδειγμα στην Ανατολή και τα Γιάννενα. Η σημερινή διοίκηση της εκπαίδευσης, είτε αυτή αφορά το Υπουργείο Παιδείας, είτε αφορά εμένα ή τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν έχουν στόχο το να μειώσουν την δυναμική των σχολείων της περιοχής. Δυστυχώς, ο νομός Ιωαννίνων, όπως και άλλοι νομοί στην Ελλάδα, κάθε μέρα φθήνουν στην περιφέρεια και κάθε μέρα δημιουργείται και ένα παραπάνω πρόβλημα. Όμως, πιστέψτε πως πέρσι και πρόπερσι, έτσι για τον πρόεδρο αυτό, λειτουργήσαμε σχολείο με έναν μόνο μαθητή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν είμαστε στην κατεύθυνση στην οποία ο πρόεδρος θέλησε να τοποθετηθεί, αλλά είπα και στην αρχή ότι δυστυχώς έχει μπερδέψει την πολιτική του ταυτότητα και την αντιπολιτευτική του δυναμική.